Η Αιγιάλια αποχαιρέτησε τον δήμαρχό της. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε έξω από το Δημαρχείο Αιγιάλια στη μνήμη του Δημήτρη Καλογερόπουλου, που τόσο ξαφνικά έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 67 ετών. Συγγενείς και φίλοι με δάκρυα στα μάτια, μετά το τέλος της εξόδιο ακολουθίας, ακολούθησαν την πομπή από την Οδό Μητροπόλεως, συνοδεύοντας τον Δημήτρη Καλογερόπουλο για τελευταία φορά έξω από το Δημαρχείο. Νωρίτερα είχαν πλημμυρίσει τον Ιερό Ναό φανερωμένης για το ίστατο χαίρε. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε χωροστατούντος του Μητροπολίτη Αιγιαλίας και Καλαβρή τον Ιερώνυμου. Ιδιαίτερη στιγμή όταν ο γιος του, Κωνσταντίνος, αναφέρθηκε στον πατέρα του και στο σπουδαίο έργο που αφήνει ως παρακαταθήκη. Δεν ξέρω πώς θα είναι να μην απευθυνόμαστε σε αυτό, αλλά να αναφερόμαστε μόνο. Είμαι όμως σίγουρος ότι θα είναι καλή ανάμεση για όλους. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους δημάρχους. Ένας δήμαρχος με όραμα, με σχέδιο, ρεαλιστής, όχι εξωπραγματιστής, εξωπραγματικός. Και ένας άνθρωπος που δούλευε πολύ. Είμαστε φίλοι ως άνθρωποι, ως αυτοδιοικητικοί. Πραγματικά όλη η αυτοδιοίκηση με θρηνεί. Διότι έφυγε από κοντά μας ένας άξιος αυτοδιοικητικός, ένας άξιος δήμαρχος, ένας οραματιστής. Αποχαιρετά ένα σπουδαίο άνθρωπο, σε προσωπικό επίπεδο. Είχα την τύχη να γνωρίσω την τελευταία δεκαετία περίπου το δήμαρχο και μπορώ να πω ότι είχαμε αναπτύξει μια πραγματικά και αληθινή προσωπική φιλία. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους του, πάνω απ' όλα, και σε όλο τον κόσμο και στους συνεργάτες του και σε όλους μας, γιατί κάποιες φορές και ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις τα πολιτικά μένουν λίγο στην άκρη. Μία ημέρα μετά τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Δημάρχου Αιγιαλίας. Εκεί ήταν και ο Παύλος Γερουλάνος, όπως και ο Μιχάλης Κατρίνης, αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Αποχαιρετώ έναν έντιμο άνθρωπο, ένα συνεπή αγωνιστή της δημοκρατικής παράτασης, ένα φίλο και συνοδοιπόρο. Δίπλα στην οικογένεια, συνάδελφοι του Δημήτρη Καλογερόπουλου και από την αυτοδιοίκηση, που με σκυμμένο κεφάλι αποχαιρέτησαν έναν σπουδαίο δήμαρχο. Η σωρός του Δημήτρη Καλογερόπουλου είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ενώ η κηδεία του έγινε με δημόσια δαπάνη. Ο Δήμος Αιγιάλιας έχει κηρυχθεί σε τρίμερο πένθος, με τις σημαίες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα να κυματίζουν με σύστιες και τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά και τα σχολεία να παραμένουν κλειστά την ημέρα του τελευταίου αντίο.